Ο γερμανικός εξπρεσιονισμός, ερχόμενος σε μεγάλη αντίθεση με το κλασικό στυλ του Hollywood, ξεκίνησε από τη ζωγραφική, προσπαθώντας να παραμορφώσει την εξωτερική πραγματικότητα. Το κίνημα του εξπρεσιονισμού στη ζωγραφική δημιουργήθηκε στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετέφερε την αγωνία και τον τρόμο των καλλιτεχνών για τη μορφή που σταδιακά αποκτούσε ο κόσμος. Αργότερα το κίνημα πέρασε στο θέατρο και ύστερα στον κινηματογράφο, θέλοντας να εκφράσει εσωτερικά ακραία συναισθήματα. Το κίνημα παρουσίαζε ένα κόσμο σκοτεινό, βίαιο και επικίνδυνο. Ο σκηνοθέτης Κάρολ Ριντ, γεννημένος το 1906 και επηρεασμένος από τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργεί ταινίες με αποκορύφωμα το 1949 να κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών για την ταινία The Third Man. Κάποια από τα στοιχεία του γερμανικού εξπρεσιονισμού τα οποία φαίνονται στην ταινία The Third Man ή αλλιώς Ο Τρίτος Άνθρωπος είναι τα εξής. Νούμερο 1. Η αφήγηση. Η αφήγηση στα εξπρεσιονιστικά έργα αναφέρεται στο παρελθόν. Κάποιο πρόσωπο μας αφηγείται μια ιστορία και ο θεατής γνωρίζει ότι όλο το έργο έχει εξελιχθεί σε κάποιο παλαιότερο χρόνο. Αυτό στην ταινία Ο Τρίτος Άνθρωπος φαίνεται ξεκάθαρα από την αρχή, όπου κάποιος μας μιλάει για τη Βιέννη και το τι πρόκειται να δούμε. I never knew the old Vienna before the war with its Strauss music, its glamour and easy charm. Constantinople suited me better. I really got to know it in the classic period of the black market. We'd run anything if people wanted it enough and had the money to pay. Oh, I was going to tell you about Holly Martins, an American, came all the way here to visit a friend of his. The name was Lime, Harry Lime. Now, Martins was broke and Lime had offered him some sort of a job. Anyway, there he was, poor chap. Happy as a lark and without a cent. Νούμερο 2. Πλάνο. Η λήψη ασυνήθιστων πλάνων με βασικό στοιχείο την υπερβολή, το γεωμετρικό, το παραβολικό, αλλά και η συμμετρία στη σύνθεση, στη μορφή του ηθοποιού, των ρούχων του και του σκηνικού περιβάλλοντος, θυμίζουν περισσότερο έργα ζωγραφικής και φωτογραφίες παρά τον πραγματικό κόσμο. Νούμερο 3. Απλοϊκός φωτισμός. Σε πολλές ταινίες της εποχής, έτσι και στην ταινία «Ο Τρίτος Άνθρωπος», αντί να χρησιμοποιούν τον φωτισμό με σκοπό να τονιστεί ο τρισδιάστατος κόσμος, όπως γίνεται συνήθως, υπάρχει μόνο μία έντονη πηγή φωτός που κάνει το χώρο επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται δυνατές σκιάσεις των ηθοποιών, οι οποίες αντικαθιστούν το σώμα και αναδεικνύουν ένα σκοτεινό και απόμακρο κόσμο. Νούμερο 4. Ένδειξη της εξαθλίωσης. Μέσα από την ταινία, ο θεατής μπορεί να δει την εξαθλίωση που ζουν καθημερινά οι άνθρωποι ύστερα από δύο παγκόσμιους πολέμους με τις απότομες κινήσεις και τις εκφράσεις τους. Τα πολύ κοντινά στα πρόσωπα των ηθοποιών, αλλά και τα πλάνα από τους καθημερινούς ανθρώπους γύρω από την ταινία, εκφράζουν την έντονη συναισθηματική αγωνία, τον φόβο και την παρακμή των ηθικών αξιών που έχει δημιουργηθεί και επικρατεί. Οι παραμορφώσεις που επιτυγχάνονται με τις περίεργες οπτικές γωνίες της κάμερας, τα γωνιώδη σκηνικά, τα κουστούμια και το φωτισμό του υψηλού κοντράστ εκφράζουν μια πραγματικότητα ειδωμένη μέσα από έντονα και σκοτεινά συναισθήματα του παρελθόντος.